Βλέπουμε η εικόνα από την Καλλιθέα από τις σουρές έξω από την τράπεζα που είναι η Ελευθερία Σπυράκη. Για φέρτε την μπροστά, παιδιά, να τη δούμε την εικόνα αυτή. Αν πήρε καλά το μάτι μου, τους δίνουν και χαρτάκι τώρα με το νούμερο απ' έξω. Βλέπετε ότι γιατί έχει σχηματιστεί ουρά. Φέρτε την μπροστά, παιδιά, να τη δούμε πιο μεγάλη την εικόνα. Είναι ζωντανή σύνδεση από την Καλλιθέα. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι εκεί, αλλά βλέπετε είναι 8 η ώρα μόλις άνοιξαν οι τράπεζες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τώρα η ουρά δεν τηρείται τώρα τα μέτρα ασφαλείας. Όχι, βλέπεις ότι είναι ο ένας πολύ δίπλα στον άλλο. Ναι. Και αυτό δεν είναι... Έχει βγει ο υπάλληλος με τη μάσκα και η Ελευθερία δεν ξέρω, μας ακούει. Πρέπει να πάει... Ναι, σας ακούω. Πρέπει σας να πάει αστυνομικός εκεί, παιδιά, τώρα. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Ελευθερία... Όπως είπατε κι εσείς, όντως δεν τηρούνται τα μέτρα. Βλέπετε πάρα πολύ κόσμο χωρίς μάσκες. Βγήκε ο υπάλληλος τράπεζας προηγουμένως να μοιράσει τα νούμερα. Η αναμονή είναι μεγάλη από ό,τι μας είπε ο κόσμος. Υπολογίζεται δηλαδή γύρω στα 40 λεπτά. Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα που βλέπουμε τώρα σε σχέση με το τι είδαμε στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Σας είπα ότι και προηγουμένως είχε έρθει κόσμος ο οποίος περίμενε από τις 5.30 το πρωί μέχρι και στις 6 ώρα είχαν φτάσει. Τους έχουν μοιραστεί μπουκαλάκια νερό, γιατί όπως σας είπα, η αναμονή είναι μεγάλη. Περιμένουμε τώρα πότε θα αρχίσουν να μπαίνουν. Το κακό είναι ότι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν γίνεται κάθε φορά στην τράπεζα να πρέπει να πάει ο αστυνομικός για να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν νωρίτερα οι συντάξεις, έγινε διαχωρισμός, βλέπεις ότι παραμένει η ουρά.